Ιδιαίτερα κινητικό ο Σεμπαστιάν Λέτο από το ξεκίνημα στο 11 έκανε την κούρσα, σέντεραρε παράλληλα με τον Βασίλη Ροσίδη να μην λέει όχι στο 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Τωροσίδη σε περισσότερο επιθετικό ρόλο στο μάτς βρέθηκε στη σωστή θέση για σκοράρισμα και ευστόχησε. Απάντηση της Νόρσαλαν από την απευθείας εκτέλεση του Ντάλ στο 13. Στην επόμενη φάση, κόρνερ από τον Μπερνιέ, κεφαλιά του Λιούμπερκ στο δοκάρι του Νικοπολίδη. Το 1-0 παρέμεινε για τον Ολυμπιακό. Νέα καλή στιγμή για την Νόρσαλαν με την κεφαλιά ψαράκι του Ρίχτερ. Για αρκετά λεπτά ο Ολυμπιακός δεν απείλησε, αλλά το έκανε στο ημίωρο εντυπωσιακά. Ο Λέτο γέμισε για τον Μπελούτσι, ο Αργεντίνος προσπάθησε έξυπνα να κρεμάσει τον Χάνσεν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 30 ο Ντιόγκο με κεφαλιά ακριβίας έκανε το 2-0, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως γνωρίζει καλά την τέχνη του γκολ. Σε βραζιλιάνικους ρυθμούς πανηγύρισε ο Ντιόγκο, αλλά και το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σπουδαία σέντρα από τον Γκαλίτσο στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα. Αποτελεσματικός στις αντεπιθέσεις ο Ολυμπιακός. Στο 43ο λεπτό το Ροσίδης βρήκε αφύλακτο τον Μπελούτσι. Ο Αργεντίνος με υπομονή μπήκε στην περιοχή της Νόρσελαν και σέρβιρε για τον Ντιόγκο. 3-0, δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο. Εξαιρετικές ενέργειες τόσο από Μπελούτσι στη δημιουργία όσο και από Ντιόγκο στο τελείωμα της φάσης. Στο 56 με 10 παίκτες έμεινε η Νόρσελαντ. Ο Ντάλ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Ρώσο Ιγκόροφ για το σκληρό μαρκάρισμα στον Γκαλίτσιο. Μπορεί να πέρασε σαν αλλαγή, όμως δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Ντάρκ Κοβάσεφ στο 71 εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της δανέτζικης άμυνας και έραψε το 4-0. Κυρίαρχος ο Κοβάσεφ στην περιοχή της Νόρσελαντ βρήκε τους χώρους για το τέταρτο ερυθρόλευκο γκολ. Μέχρι το 79 ο Ντιόγκο, αν και απόν, ήταν ο πρώτος σκόρερ του μάτς. Ο Κοβάσεβιτς μετά από νέα ασίστ του Λέτο έγραψε το 5-0. Δύο γκολ από τον Σέρβο που έδειξε φόρμα λίγο πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Άλλο ένα καλό σου του Μενδρινού στο 86, αυτή φορά στο δοκάρι του Χάνσεν.